sometimes. Yes, it can catch you off guard like bad crimes. Yes, it can leave you depressed and angry, make you say, why me? Why would everybody strum me? You better say, yeah, ooh, I don't wanna be lonely. Ooh, I don't wanna be by myself. Ooh, don't wanna be lonely. Why is everybody stuffing me? But there is always someone out there who'll be there for you. There is always someone out there who would care for you. There is always someone out there who'll be true, true, true. Hold on, hold on, be strong. Love can go away forever if you push it, and you have to remember. Don't rush it, if you get right, it is wrong. And you'll be crying, why me? Why would anybody try me? You better say, yeah, ooh, I don't wanna be lonely. Ooh, I don't wanna be by myself. Ooh, don't wanna be lonely, no, no. Why ain't everybody's loving me? But there is always someone out there who'll be there for you. There is always someone out there who would care for you. There is always someone out there who'll be true, true, true. Hold on, hold on, be strong, yeah. There is always someone out there who'll be there for you. There is always someone out there who would care for you. There is always someone out there who'll be true, true, true. Hold on, hold on, be strong. Hold on, hold on, be strong. My child, hold on, hold on, be strong. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Τι πιο όμορφη έτσι εισαγωγή από ένα υπέροχο τραγούδι, έτσι είναι, Βασίλη. Και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, γιατί νομίζω μας έχει φτιάξει τη διάθεση. Παιδιά, θέλουμε και άλλα τραγούδια, έτσι. Ναι, να σου πω τώρα, πραγματικά πάρα πολύ. Καταρχήν, να καλησπερίσω τους φίλους τηλεθεατές. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ μελωδικά, με ένα υπέροχο κομμάτι, έτσι είναι, Βασίλη. Είναι το Hold On Be Strong, για να πούμε και το τραγούδι. Ναι. Είναι από την συμμετοχή της Νορβηγίας με την Μαρία Χάουσκα το 2008, τη χρονιά που εμείς συμμετείχαμε με την Καλομήρα. Ακριβώς. Λοιπόν. Παιδιά, σας άρεσε? Πολύ. Πάρα πολύ. Να σου πω, τελικά τα χαρίσματά σου σιγά σιγά ξεδιπλώνονται σε αυτή την εκπομπή. Είναι και άλλα κρυφά τα οποία δεν θα ξεδιπλωθούν ποτέ. Κοίταξε να σου πω κάτι, δεν είπαμε να κάνουμε με τα μεσονύχτια εκπομπή. Χιούμορ, χαβαλέ. Ναι, δεν θα. Δεν έχω βάλει μικρόφωνο, έχω να σου πω. Μιλάω με το μικρόφωνο. Ναι, θέλω να πω στους φίλους τηλεθεατές ότι όντως ήταν ο Βασίλης, έτσι μην έχετε εγώ παιδιά, εγώ. There is always someone out there. Εντάξει. Έλα, όπα, έλα το όχι, το όχι κανονικά. There is always someone out there who would care for you. Έλα. There is always someone out there who would be true, 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 hold on. Και λοιπά. Λοιπόν, Βασίλη. Μουσική με έγινε. Ήδρωσες, ε. Ζέστη, ζέστη. Στο στούντιο. Στο στούντιο, ναι. Ζέστη. Πού είναι ο μαύρος, φέρα και κοπερδεύω. Λοιπόν, παιδιά, τι κάνετε εσείς, είστε καλά, εντάξει. Έτσι, μπράβο. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και σήμερα πάρα πολύ, πολλά και υπέροχα θέματα. Έτσι, όπως πάντα, όπως καθημερινά. Όπως ενδιαφέροντα θέματα. Το ενδιαφέροντα. Λοιπόν, να πάμε να. Λοιπόν, θα σας κάνω τώρα εγώ, Τάσο Λωτιάδη, ναι, που είναι ναι. Χορηγούς. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Μείνετε μαζί μας και πάμε αμέσως τώρα. Και χορηγούς. Πάμε. Χορηγή. Πάμε. Πάμε! Yeah.
Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity.
Επιστροφή λοιπόν κυρίες και κύριοι, lifestyle και σήμερα κοντά σας με το ρότορο έτσι παρεάκι της ελληνικής τηλεόρασης, εδώ είμαστε όλοι! Αυτό το παρεάκι υπάρχει και υπερθετικός βαθμός, το παρεάκι είναι ο συγκριτικός. Συγκριτικός. Υπάρχει παρεάρα. Υπερθετικό. Παρεάρα. Ναι. Παρεάρα. Υπάρχει αυτό, Ναι, βέβαια. Είμαστε η μεγαλύτερη παρεάρα. Όχι, παρεάκι, γιατί είμαστε λίγα, δεν είμαστε στάρο. Λίγο μάγκικα, εσείς. Μάγκικα, ναι. Εδώ έχουμε την καλύτερη παρεάρα και μην πάτε πουθενά γιατί θα έχουμε άλλα για χαραντάνη. Λοιπόν, και θέλω να πω στους φίλους του τηλεθεατές ότι φέτος η εκπομπή Lifestyle κλείνει 21 χρόνια ζωής, πραγματικά. Που από πότε περάσανε δεν έχω καταλάβει παιδιά καθόλου. Νιώσιμουν και γέρασα που λένε. Ναι, γιατί θέλω να πω ότι όταν ξεκίνησα εγώ τουλάχιστον δεν υπήρχε ούτε Μέγκα, ούτε Αντένα, ούτε αυτό. Από τη Βία 100 υπήρχε μόνο. Τηλεόραση υπήρχε. Όχι, ενώ δεν υπήρχαν τα μεγάλα κανάλια. Υπήρχε τότε η ΕΡΤ αυτό και η TV 100 και μετά ξεκίνησα. Τα μεγάλα κανάλια ξεκίνησαν από το 89, 90 και μετά. Ήταν η εποχή της κεραίας επικούβελα τότε. Ακριβώς, γιατί τότε είχε ξεκινήσει η TV 100 και γινόταν πανικός όσον αφορά το να κατεβάσουν τις κεραίες, να μην υπάρχουν κεραίες, να μην εκπέμψει το TV 100, θυμάμαι τότε. Αστυνομίε, μάτι, γινόταν ένα πανικό πραγματικά. Και θυμάσαι βέβαια Αντένα που βγήκε με το δελτίο με τον Τέρ Σκουί και λοιπά. Βέβαια, κανονικά. Όμω θυμάμαι και την Τατιάνα Στεφανίδη, παιδιά, δίπλα στον Τέρ Σκουί. Στο δελτίο ειδήσεων. Στο δελτίο ειδήσεων. Μαλί το κοντό. Τότε με το κοντό το κάνει. Βέβαια και εμεί συμπληρώσαμε 21 χρόνια. Έχουμε πάρα πολλά βίντεο βέβαια από το παρελθόν. Και ενδιαφέροντα θέματα. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Ενδιαφέροντα βίντεο. Το θέμα είναι για εσένα, αποκλειστικό. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα βίντεο τα οποία βλέποντας τα πολλές φορές πραγματικά με πιάνει το γέλιο ή βλέποντας ναι, και νοσταλγία, βλέποντας και κάποια άτομα τα οποία ήταν στα πρώτα τους βήματα καλλιτεχνικά και αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Και λέω, Θεέ μου, πώς περνούν τα χρόνια. Και βέβαια το καλό είναι, θέλω να πω ότι πάρα πολλοί καλλιτέχνες δεν ξεχνούν ότι από πού ξεκινήσαν, και με ποιους ανθρώπους. Έστω και τηλεοπτικά και ποια άτομα τουλάχιστον τους βοήθησαν στα πρώτα τους βήματα. Θέλω να πω, και θα το παραλάβω και πάλι, ότι ποτέ, καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των χρόνων, δεν έχω πάρει ούτε ένα σέντς, ούτε μία δεκάρα από κάποιο καλλιτέχνη. Γιατί ακούγονται πάρα πολλά, ότι για να βγεις σήμερα στην τηλεόραση πρέπει να πληρώσεις. Εντάξει. Όπως και στο ραδιόφωνο. Αυτά ακούγονται, τουλάχιστον δεν ξέρω. Για την τηλεόραση, όσον αφορά εμένα προσωπικά, ξέρω, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να πει ότι ξέρεις, σε πλήρωσα και με έβγαλες. Δεν έγινε ποτέ. Ποτέ. Και αυτό να το ξεκαθαρίσω. Και νομίζω αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι βγάζοντας μικρά ονόματα, νέα παιδιά, τα οποία τώρα ξεκινάνε, ότι τους παίρνουν χρήματα. Τα εκμεταλλεύονται κοινώς. Γιατί όπως ξέρω εγώ, διαφημίζονται σε κάποιες εφημερίδες και πληρώνουν τα παιδιά αυτά, νομίζω ότι το ίδιο γίνεται και στην τηλεόραση. Δεν ξέρω άλλο αν γίνεται. Εγώ μιλάω αποκλειστικά για μένα. Θέμα επαγγελματία. Ακριβώς. Είναι θέμα ανθρώπου. Ακριβώς. Υπήρχε κάτι ποτέ σε όλα αυτά τα χρόνια της πορείας στην τηλεόραση που μετάνιωσες που το έκανες? Να μετάνιωσα όχι, αλλά ξέρεις τι. Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος με τη συνεργασία που είχαμε την Τατιάνα Στεφανίδου για κάποιο διάστημα, το οποίο έκανα κάποιες συνεντεύξεις. Δηλαδή, πήγα και έκανα συνέντευξη από μια κοπέλα η οποία δολοφόνησε τον. Το σύντροφό τη, επιχειρηματία εδώ στην Θεσσαλονίκη. Η συνέντευξη πήγα... που έγινε. Φυλακή. Πήγα, έκανα συνέντευξη. Στο πάρκο.